Ξεκινήσουμε από αυτό Βεβαίως. Και να πάρουμε ένα πρώτο σχόλιο από τον κύριο Νατσιό. Καταρχάς είναι τραγικό και πολύ επικίνδυνο και επιβεβαιώνει τους φόβους μας ότι μαθαίνουμε από την Τουρκία, από τα πιο υψηλά χείλη, από τον ΙΠΕΚ της Τουρκίας, τι ακριβώς συζητιέται για το Αιγαίο. Και δεύτερον, χθες το βράδυ είχαμε και ένα άλλο γεγονός, το οποίο επιβεβαιώνει αυτά που λέει ο Φιντάν, παραιτήθηκε ο τρίτος στην σειρά θα έλεγα, πρέσβης, κύριος Ρούσος Κούνδουρος, πολιτικός διευθυντής του Υπουργείου Εξωτερικών, αφήνοντας σαφέστατες εχμές για μυστική διπλωματία του κυρίου Γεραπετρίτη με τον κύριο Φιντάν. Ακούσαμε, εγώ το πιστεύω τον κύριο Φιντάν, ότι εκτός από αυτό το πάγιο θέμα που υπάρχει πρόβλημα μεταξύ της Ελλάδος και της Τουρκίας για την ΑΟΣ, συζητιέται ή, όπως είπατε και εσείς καλώς κύριε Χαριτάτο, ή από στρατιωτικοποίηση, δηλαδή στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων μπαίνει πλέον και η εθνική κυριαρχία και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Και όπως και στη Βουλή το κατήγγυλα, ετοιμάζονται να ψηφίσουν, να περάσουν αυτό που προσφυώς ονομάστηκε πρέσπες του Αιγαίου. Μια νέα προδοτική συμφωνία, η οποία βέβαια, και αυτό καλούμε τον ελληνικό λαό σε εγρήγορση, όλα αυτά και το Αιγαίο, το είπα στη Βουλή, έχει σύνορα το Αιγαίο. Τα σύνορα του Αιγαίου είναι γραμμένα με το αίμα των ναυμάχων του 21, του Μιαούλη και του Κανάρη και των αγωνιστών των Βαλκανικών πολέμων, του Κουντουγιώτη και του ενδόξου, όπως το ονομάζω πάντοτε, πολεμικού μας ναυτικού. Δεν θα αφήσουμε να περάσει τέτοια συμφωνία. Κοιτάξτε, είναι τραγικό. Η αποστρατιωτικοποίηση είναι ένα μεγάλο ζήτημα. Γιατί είχαμε μείνει τελευταία όλοι με τη σκέψη μας ότι ό,τι απειλείται δεν αποστρατικοποιείται. Πολύ σωστά το λέτε. Το είχαμε κρατήσει αυτό στη σκέψη μας και όλοι πάνω κάτω συμφωνούσαμε σε αυτό. Μα ήδη τώρα, ή δεν απειλείται τίποτα πια. Κύριε Χαριτάτο. Αλλά εμείς δεν βλέπουμε κάτι τέτοιο. Εστάλησαν πολλά όπλα, να το πω απλά, από τα νησιά μας, το ξέρουμε αυτό, με ύπουλο τρόπο μέσω Αλεξανδρούπολης στην Ουκρανία. Ο κύριος Μητσοτάκης έχει αποτύχει παταγωδός σε όλους τους τομείς. Παταγωδός. Ναι. Η σωστή πλευρά της ιστορίας δυστυχώς γι' αυτόν αποδείχθηκε λάθος. Γιατί άλλοι του υπέδειξαν, να μην πω διέταξαν, ποια πλευρά της ιστορίας θα πάρει. Τον είδαμε τις τελευταίες μέρες. Καταρχάς υποτιμάει και την νοημοσύνη του ελληνικού λαού. Να απορρίπτει διαρρήδην και την λεγόμενη woke agenda, τη woke κουλτούρα. Πέρυσι έλεγε. Να σας πω κάτι, πριν πάμε στην κουλτούρα για το θέμα για τη τιμή των όπλων, αυτό που τουλάχιστον γράφεται και λέγεται για την παρέτηση του κυρίου Ρούσου Κούνδουρου. Για πέστε μου. Είναι ότι προσέγγιζε την ηλικιακή υποχρέωση της συνταξιοδότησης συνταγματικά ως ανώτατος κρατικός λειτουργός. Και ουσιαστικά υπό την έννοια αυτή θα μπορούσε να είναι στα τελευταία ραντεβού πριν ο άνθρωπος οδηγηθεί στη σύνταξη. Υπάρχει αυτή η άποψη. Πιστεύετε αυτό. Εγώ δεν πιστεύω τίποτα. Ίσα κύριε Χαριτάτο. Εγώ οφείλω να σας πω τι δίδεται ως απάντηση. Διάβασα ότι καμία μορφή στο πρόσωπο του κυρίου Ρούσου Κούνδουρου, καμία όμως και κανένα υπονοούμενο ότι κάτι γίνεται μυστικά ως διπλωματία που και βγάζουμε απ' έξω αυτό που θα μας κάνει τη ζημιά. Διάβασα ότι αφιπηρετεί στο τέλος του 25, αλλά ένας άνθρωπος ο οποίος βγαίνει σε σύνταξη. Είναι δυνατόν να αμαυρώσει τρόπο την Α. Ίσα-ίσα. Γιατί μπορεί να έχει και άλλη εξέλιξη. Ελεύθερη σκέψη. Πάμε τώρα στη woke agenda. Παρακαλώ. Τι λοιπόν. Θέμα έχετε με τη woke agenda, στην οποία μάλλον γυρίζει την πλάτη του ο κύριος Μητσοτάκης. Τι θέμα έχουμε με την woke agenda. Αν κατάλαβα λοιπόν. Σωστά από τα λεγόμενά του, δεν ξέρω. Ναι, πήρα αποστάσεις. Φάγε, πέρυσι στη συνέντευξη που έδωσε τον κύριο Καμπουτζίδη μας έλεγε την τυραννία της πλειοψηφίας. Ναι. Φέτος, τώρα που με τον Μπρικνέρ, τον Γάλλο φιλόσοφο, τον σπουδαίο φιλόσοφο, μίλησε για την τυραννία της μειοψηφίας, πρέπει να μιλήσουμε και υλικά για την τυραννία του κύριου Μητσοτάκη. Έτσι. Η εκλογή του Τραμπ στην Αμερική τους ζάλισε και τους ταρακούνησε. Πνέει ένας νέος άνεμος, θα έλεγα στο δυτικό κόσμο, γιατί εκεί αναφέρεται. Όλη αυτή η επίθεση που γινόταν κυρίως μέσω της παιδείας και όχι μόνο της woke κουλτούρας, της προώθησης ομοφιλοφιλίας, να το πούμε με ελληνικά, καταραίει και καλώς κάνει. Εγώ θέλω να σας δείξω κάτι, αγαπητέ μου. Γιατί 35 χρόνια υπηρετούσα και διακόπτωσα. Εγώ έχω εδώ ένα πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Αστεία που αναφέρει το όνομά σας πρωτοσέλιδο. Λοιπόν, και λέει εδώ, το διαβάσαμε και νωρίτερα, γι' αυτό παρακαλώ, το λέω έτσι, ναι, γιατί δεν μπορούμε να κρύβουμε στους τηλεθεατές. Μαθητικοί αγώνες λογομαχίας υπέρ κατά της ομοφιλοφιλίας.
τι περιλαμβάνεται στις έντυπες οδηγίες του πολύχρωμου σχολείου προς τους καθηγητές, είναι δικό σας θέμα που φτάνει. Τι είναι αυτό ακριβώς? Αυτό εδώ, κύριε Χαριτάτο, επειδή κατάλαβα θα με ρωτήσετε και είναι και το θέμα. Μα είναι πρωτοσέλιδο, το διαβάσατε. Και είστε εδώ καλεσμένος. Θα κάνουμε το κοροϊδό. Θα μας πούμε την εθελοντική. Τι κάνετε, ρε παιδιά? Εμείς σας ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, αυτό είναι υλικό που το οποίο είναι αναρτημένο στο Υπουργείο Παιδείας, στο ΙΕΠ. Ναι. Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, από το πολύχρωμο σχολείο. Το οποίο ξέρουμε τι ακριβώς είναι, τι προωθεί. Και καλή, προσέξτε τώρα, στα πλαίσια των δεξιοτήτων, καλή τους μαθητές, στόχος είναι να δημιουργηθεί μία λογομαχία μεταξύ των μαθητών και μαθητριών, ώστε να ανταλλάξουν διαφορετικές αλλά και τεκμηριωμένες απόψεις για να προβληματιστούν. Ερωτώ, ναι, ως μεταγνώσεως, ως δάσκαλος που ήμουν πολλά χρόνια, δεκαετίες, μέσα σε σχολική αίθουσα, η λογομαχία, η πρόκληση λογομαχίας, κυρία Φόσκολου, είναι παιδαγωγική μέθοδος? Αποδεκτή, πέστε μου. Δηλαδή να βάλω εγώ τους μαθητές μου να μαλώσουν? Δεν βλέπουμε τα τεράστια προβλήματα που δημιουργούνται σήμερα? Κοιτάξτε, στα νέα παιδιά, εμείς μέσα στη σχολική αίθουσα. Ο διαγωνισμός, εγωγικά αποσύρω γιατί είναι βαριά, αλλά θα το πούμε και έτσι. Επιχειρημάτων για ένα θέμα, ενδεχομένως είναι κάτι που αποδίδει κάτι και έχει μια φιλεκπαιδευτική λογική. Η λέξη, αγαπητέ μου, κύριε λογομαχία είναι ένα επιθετικό, ένα σημαντικό χαρακτηρισμό που καλό να αποφεύγεται. Η λογομαχία. Γιατί βάζει μέσα τη μάχη, άρα υποτίθεται. Εντάξει, το αποσύρουμε. Αλλά πηγαίνουν αλλού οι σκέψεις. Εν προκειμένου, το ζήτημα ποιο είναι? Το Υπουργείο Παιδείας για λογομαχία. Εγώ το εκλαμβάνω όπως το γράφει και λέω, παιδιά, θέλω από εδώ και πέρα να μαλώσετε. Μάχη λέει εδώ, μάχη. Ναι, ναι. Γιατί εσείς υποστηρίζετε την ομοφιλοφιλία, εσείς δεν υποστηρίζετε την ομοφιλοφιλία. Αν ήσασταν εν ενεργεία εκπαιδευτικός και εγώ ήταν στο δικό σου σχολείο, τι θα κάνατε, κύριε? Εγώ δεν τα έκανα αυτά, έτσι κι αλλιώς, αγαπητέ. Τι θα κάνατε? Θα λέγατε δεν ακούω τις προσταγές ή τις οδηγίες του Υπουργείου? Μα δεν το έκανα. Δεν δηλαδή, άκουγα. Περιμένετε από συναδέλφους σας εκπαιδευτικούς να γυρίσουν στην πλάτη τις οδηγίες του Υπουργείου? Βεβαίως πρέπει να το κάνω αυτό. Όταν είναι κάτι επικίνδυνο για τα παιδιά. Προσέξτε, αγαπητέ μου, κύριε Χαριτάτο. Σας το λέω γιατί γίνεται κουβέντα έντονη. Εγώ σας ρωτώ. Εγώ σας λέω, απαντώ. Γιατί προφανώς πολλοί θα τρέξουν να συμπαθούν τον κατακριτικό σας λόγο. Σας απαντώ. Θα δούμε αύριο δασκάλους, δασκάλες να λένε όχι, εγώ δεν τα ακολουθώ αυτό. Βεβαίως δεν πρέπει να τα ακολουθήσει. Και τι θα γίνει μετά? Γιατί είναι επικίνδυνο για τα παιδιά. Ξαναλέω, το να φέρω τα παιδιά σε αντιπαλότητα μέσα στη σχολική αίθουσα, επειδή κάποιος, δεν ξέρω ποιος, ανεγκέφαλος το έγραψε, εγώ πρέπει να το υιοθετήσω? Είμαι δάσκαλος. Εγώ έχω τα παιδιά μπροστά μου. Δεν τα έχει ο άλλος ο γραφειοκράτης που κάθεται στην πολυθρόνα του και γράφει ό,τι του περνάει στο μυαλό. Εγώ έρχομαι σε αναστροφή καθημερινή με τα παιδιά και τους γονείς. Θέλω το καλό των παιδιών. Φτάνει πια το αγρίεμα των παιδιών. Φτάνει. Φτάνουν οι παλαβουμάρες μέσα στις σχολικές αίθουσες. Τι είναι αυτό, τι θα πει λογομαχία και γιατί καταγγέλνει? Η λογομαχία σας πείραξε ή το αντικείμενο που αφορά? Και το αντικείμενο και η λογομαχία. Την ομοφιλοφιλία. Αυτή είναι η γόκα. Άρα λέτε εσείς στους δασκάλους αυτή τη στιγμή που σας ακούνε ότι ξέρετε κάτι, μην το αγγίζετε το θέμα, αφήστε τη λέει την Υπουργή. Το λέω ευθαρσώς. Το λέτε ξεκάθαρα. Ευθαρσώς. Και ποιος θα αντιμετωπίσει τις ευθύνες ο δάσκαλος απέναντι στην πειθαρχική ενδεχομένως, στον πειθαρχικό έλεγχο που θα έχει από το διευθυντή ή από το Υπουργείο? Δεν θα έχει κανένα πειθαρχικό έλεγχο, μπορεί να το αποφύγει. Μην το λέτε αυτό, δεν θα έχει πειθαρχικό έλεγχο, δεν γίνεται. Κύριε Φόσκολο, ξέρω, στις δεξιότητες, στο εργαστήριο δεξιοτήτων, έχει 4-5 αντικείμενα. Αποφεύγεις αυτό το αντικείμενο, το οποίο είναι πολύ ευαίσθητο, κατ' εμέ οι γονείς ξέρουν τους χαρακτήρες των παιδιών και αυτοί δεν το προσεγγίσουν με τη σοβαρότητα και με την αγάπη που πρέπει, και από εκεί πέρα διδάξουν άλλες δεξιότητες που είναι για θέματα υγείας, κυκλοφοριακής αγωγής, βλέπετε τι γίνεται στους δρόμους και είναι όλα ωραία και καλά. Βλέπετε κάτι να λέω, κάτι παράλογο? Σας ακούμε με προσοχή. Σας ακούμε και οι δύο με προσοχή, αυτό είναι αλήθεια. Αλλά στο κάτω-κάτω, προσέξτε, λέει. Σεβόμαστε και τη διότητά σας, είστε πρόεδρος ενός κόμματος που είναι μέσα στην Βουλή. Να με καταδικάσετε. Και πρέπει να σας ακούσουμε. Όχι, δεν καταδικάζουμε. Σας ακούμε καθαρά. Με τα χαρά. Προσοχή. Βεβαίως. Απλά σκέφτομαι πως αν ήσουν ένας εκπαιδευτικός ή στους μαθητές σου. Να πω γιατί εγώ κάνω. Και συμφωνούσες με τον κύριο Ρατσιό. Αλλά απ' την άλλη είχες και τον έλεγχο από το σχολείο. Κυρία Φόσκολο, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκη, το θυμάστε. Αφήσα πρόσκλησης για τον Gay Pride. Έλεγε πρόσκληση απειθήτα για δράση και συμμετοχή στο Gay Pride. Φοιτητές, φοιτήτρες, φοιτητά. Το δεύτερο γένος, το θυμάστε εκείνο? Είναι δυνατόν το Πανεπιστήμιο, το Αριστοτέλειο, που διδάσκει την ελληνική γλώσσα, να καθιερώνει τίτλο? Να σας πω όμως, κύριε Νατσιέ, εγώ θέλω να το θέσω. Μα είναι παρανοϊκά, κύριε Φίλιππ. Σε καιρό δημοκρατίας όμως, αν η πλειονότητα θέλει κάτι το οποίο εσείς. Μα ο κύριος Μητσοτάκης είπε. Στο για... γυρίζει την πλάτη ή δεν το δέχεστε, υπάρχει μια δημοκρατική. Ερανίζομαι το λόγο του κυρίου Πρωθυπουργού, ο οποίος μίλησε για τυραννία της μειοψηφίας. Αυτό ακριβώς. Αυτό είναι η τυραννία της μειοψηφίας των φοιτητά. Το είπε ο Πρωθυπουργός, τον τόπι. Έκανε τη μεγάλη κουλουτούμα, έχει διοικευτεί σε αυτό τώρα. Θα κάνουν όλη η κυβέρνηση, λίγο-λίγο. Χθες άκουγα τον κύριο Κυρανάκη που ψήφισε
το βράδυ εκείνο των ψευτογάμων των ομοφιλοφίλων, να διαρριγνύει τα ημάτια του, woke agenda. Είναι σοβαροί άνθρωποι. Υποτιμούν την νοημοσύνη του λαού. Τώρα για να ολοκληρώσουμε, Πρόεδρε, πώς βλέπετε να διαμορφώνεται πια η Βουλή? Είδαμε τι έγινε στο ΣΥΡΙΖΑ. Είχατε κι εσείς βέβαια συνέδριο, να το πούμε αυτό, παράλληλα με το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά η αλήθεια είναι ότι οι εικόνες που είδαμε στο ΣΥΡΙΖΑ τα κατάφερε όλα τα υπόλοιπα. Η κυβέρνηση βρήκε ένα καλό αποκούμπι, τώρα που είναι στριμωγμένη στη γωνία, ιδίως μετά την εκλογή του Τραμπ και έχει εκτεθεί, να ακολουθεί από πίσω τον κύριο Κασελάκη που πήγε, τι είπε, τι έκανε ο κύριος Κασελάκης. Και βέβαια έχουμε και τον ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος κομματιάζεται συνεχώς, στα εξών συνετέθη. Εμείς κάναμε ένα συνέδριο, ένα δημοκρατικό συνέδριο, με 500-400 πήρα μέρος συνέδρι. Υπήρχαν οι ευπρεπείς διαφωνίες. Ψηφίσαμε το καταστατικό μας, το οποίο θα κατατεθεί στον Άριο Πάγο. Εκλέξαμε τα θεσμικά μας όργανα, μιλώντας ήρεμα και απλά, όπως αρμόζει, ιδίως σε εμάς τους Έλληνες, που είμαστε και οι εφευρέτες του διαλόγου. Θέση, αντίθεση κλπ. Σύνθεση. Να σας ρωτήσω κάτι τώρα, κλείνοντας. Τώρα ζητήσω συγγνώμη και από το κοντρόλ. Αλλά όσο σας παρακολουθώ με πολύ σεβασμό, δεν τον κρύβω έτσι. Αλλά υπάρχει αυτό το ερώτημα. Μπορεί να είναι και κλισέ ερώτημα. Στη Βουλή μέσα έχετε δύο ομοφυλόφιλους συναδέλφους σας, άντρες και γυναίκες. Ισχύει αυτό? Τι εννοείτε συναδέλφους? Ομοφυλόφιλους. Άντρες και γυναίκες που είναι ομοφυλόφιλοι. Μέσα στη Βουλή στους 300. Έχετε δει κάποιον? Πώς? Έχετε δει κάποιον? Βεβαίως. Ωραία. Έχετε κάποιο πρόβλημα με αυτούς? Καθόλου. Στο οικείο σας περιβάλλον, φιλικό ή οτιδήποτε, έχετε ομοφυλόφιλους? Στο εργασιακό μου περιβάλλον. Καθόλου. Αν είχατε συγγενικό μέλος, δηλαδή παιδί, δεν ξέρω εγώ, συγγενή, που ήταν ομοφυλόφιλος. Πάτε στο πρόσωπο. Πώς θα το αντιμετωπίζετε? Είπαμε ελευθερία του προσώπου. Ελευθερία. Ναι, αλλά αν αυτό το πρόσωπο που θέλει να εκφράζεται με έναν άλφα τρόπο, τι μπορούμε ποιος να κάνουμε? Ποιο είναι ο άλφα τρόπο? Δεν ξέρω, όποιο θέλει. Είναι ελεύθερο πολίτη, όπω είναι ο δικό σα και ο δικό σα. Να ψηφίζετε από την κυβέρνηση και να πανηγυρίζουν οι φυλάδε του κόσμου και να λέμε η πρώτη ορθόδοξη χώρα. Σα το λέω, Πρόεδρε, με πολύ σεβασμό. Εγώ μπορώ να αντιτίθεμαι σε πολλά πράγματα, αλλά πρώτα απ' όλα, αν ψηφίσει το δικό μου οικείο περιβάλλον, μπορώ να νιώσω πολύ άβολα και να σκεφτώ ότι πολύ εύκολα το λέω για το σεξο, αλλά όταν το έχω στο σπίτι μου το θέμα ή είναι δίπλα μου ή σε πρόσωπο που αγαπώ και αγαπητέ μου, κύριε Χαριτάτο, θα πρέπει να κάνω γι' αυτό. Να σεβαστώ σε κάποια επιθυμία. Απόλυτη ελευθερία. Απόλυτη ελευθερία. Έτσι πρέπει. Στο πρόσωπο. Ναι. Έτσι. Είχα συναδέλφους. Με σεβασμό. Με σεβασμό. Με απόλυτο σεβασμό. Άλλο το ένα, άλλο όμως πράξεις. Οι ίδιοι όμως έχουν επιθυμίες, προσδοκίες. Γιατί απαγόρευσα εγώ καμιά. Εμείς είπαμε να μην γίνονται νόμοι αυτά. Η τυραννία της μειοψηφίας που λέει ο κύριος Πρωθυπουργός. Αν δεν γίνουν νόμοι, δεν θα. Συγγνώμη τώρα, για τον χρειαζόταν να γίνει αυτό το νομοσχέδιο που είδαμε τον προηγούμενο Φεβρουάριο, που δίχασε την ελληνική κοινωνία, που έφερε σε λογομαχία, όπως λένε και οι οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας, τον ελληνικό λαό. Αυτά μας χρειάζονται. Έχουμε απέναντι ένα λυσσασμένο θηρίο. Βλέπετε τι λέει ο Φιντάν. Αυτό είναι άλλο θέμα. Εκθέτοντας την ελληνική κυβέρνηση. Μα θέλουμε. Ναι, αγαπητέ μου κύριε Χαριτάτου και κυρία Φόσκολου, εδώ έχουμε ένα τεράστιο δημογραφικό πρόβλημα. Φθήνουμε, να μην πω καταραίωμε δημογραφικώς. Αυτό που πρέπει να προωθήσει η κυβέρνηση μέσα στα σχολικά βιβλία και μέσα στην εκπαίδευση είναι η αξία της παραδοσιακής ελληνικής οικογένειας. Αυτό μας χρειάζεται μάλιστα. Σήμερα. Μάλιστα. Πρόεδρε, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα έχουμε ευκαιρία στο μέλλον να κάνουμε μόνο αυτή τη κουβέντα. Για να έχουμε και χρόνο για να μπορέσουμε να τη συζητήσουμε άνετα. Έτσι και για να μπορούμε να έχουμε πρόσκληση και όποτε με καλέσετε θα έρθω. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Πρόεδρε.